Ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, σε αυτό που λέει το Πρόεδρο Κοινέα Δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, ουδέποτε υπήρξε διαπλοκή. Βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί του ότι πράγματι δεν υπήρξε διαπλοκή. Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ ή ανέλθε για το φαινόμενο του Σκοτά, εμείς θέμε για το φαινόμενο του Τσουκάτο, εμείς για το Μαντέλη, εμείς για την απόφαση του Ειρηνοδίκη. Ακριβώς. Απόφαση τελεσίδικη αλλοδαπού δικαστηρίου. Και περιλαμβάνεται και αυτούσια ως περίληψη σε σύμβαση της Γκρέκο, την οποία έχω καταχωρήσει, έχω προσκομίσει ως αποδεικτικό στοιχείο. Για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ποιος θέει. Η Αυγή με το 2,5% της Κυπριακής Εταιρείας και το κτίριο της Κουμουνδούρα από το 1990. Για όλα αυτά τα φαινόμενα. Φταίει το κτίριο του Κουμουνδούρα, λοιπόν, η τύχη του. Παρότι το γεγονός ότι το ανοίξετε με ένα παρένθεση ότι εκεί οι τείχοι δεν έχουν τίποτα με τους τείχους, γιατί αρχαία Έλληνας ότι και η πόλη διδάσκει. Η πόλη είναι σχολείο. Η πόλη είναι σχολείο. Ακόμα και οι τείχοι διδάσκουν. Κλείνει η παρένθεση. Δεν έχουν λοιπόν τίποτα με τα τείχη και τις πόλεις. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, εγώ είπα και πριν ότι απόδειξη της διαπλοκής είναι αυτά που σας αναφέρω και δεν είναι τα μόνα. Ανέφερα πριν την υπόθεση του κ. Αναστασιάδη, την οποία την καταχωρούμε ως στο αφήγημά μας περί διαπλοκής, το γεγονός ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ασφαλώς, και είναι σωστό αυτό που υπόθηκε από κάποιους συνάδελφους εδώ πέρα, ότι για τη Motorola και τη ΣΕΛΠΕ ήρθε με χαριστική διάδειξη 1,2 δις και χαρακτήρισε τριγωνικές συναλλαγές ως πραγματικές και συνήθεις. Δεν πάω στο νομικό σκέψος, πάντως είναι γεγονός και έχει γίνει. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Η αθρώα διανιοδότηση σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και κρίσης. Μάλλον φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις τελευταίες 30 ετίες τις δανειοδοτήσεις, κύριε Μεταράκη. Διότι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι στρογγυλή τοποθέτηση των υπευθύνων της εποπτείας της Τράπεζας Ελλάδος, που μέχρι κύριος Προβόπουλος τα θεώρησε ως παθογένεια, ο δε κύριος Στορνάρας ως αδυναμίες. Όμως δεν θα κρύψω αυτό που κατέθεσε κύριε Παπαγιαννίδου, ότι στα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γινόταν ένα πάρτι και ο κύριος Πάσχα ότι πρόκειται για μια φούσκα. Και ξέρετε ή κάτι. Το ΜΕΡ πάρτι είναι θορυβώδες και μπορεί να τα ακούσει ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας. Η ΔΕ φούσκα είναι τεράστια και ορατή από οποιαδήποτε απόσταση. Μάλλον δεν την είδατε εσείς. Ο ελληνικός λαός την έχει δει. Και το πάρτι άκουσε το θορυβώδες και τη φούσκα έχει αντιληφθεί και μάλιστα από τα χίλια των πιο επιφθήνων εδώ μέσα σε αυτή εδώ. Και να σας πω και κάτι, και ρωτάω τώρα εδώ και δημοσίως. Η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό το πάρτι με τόσο θόρυβο που γινόταν, όπως είπε εδώ η μάρτυρας χαρακτηριστικά, και αυτή τη φούσκα. Το μπαλόνι αυτό τεράστιο που κάλυψε τη χώρα. Αλήθεια, η επέθυνη της εποπτείας της Τράπεζας Ελλάδας ούτε στα ότα, ούτε στα όματά τους έπεσε την αντίληψη. Τι έκαναν δηλαδή οι άνθρωποι της εποπτείας της Τράπεζας Ελλάδος? Τι παρατήρησαν τις τελευταίες δεκαετίες? Γιατί επέτρεψαν το πάρτι και τη φούσκα όπως το χαρακτήρισαν οι ίδιοι? Μήπως ευθύνεται ο τελευταίος Έλληνας πολίτης δανειολήπτης που για 5.000 ή για 7 χάνει το σπίτι του ή το καταστημά του ή το χωράφι του ή το οικόπεδό του? Ερωτάω λοιπόν δημοσίως και να διατυπωθεί στα πρακτικά. Ποιος ευθύνεται για αυτό το πάρτι και για αυτή τη φούσκα που οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν ως έτσι? Και πάμε παρακάτω. Κανένας δεν είδε, κανένας δεν άκουσε τελικά σε αυτή τη χώρα. Εσείς κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, σοβαρά για όλα αυτά θα πείτε ότι είναι προϊόντα τυχαία και ξαφνικά τρελάθηκε ο Τσουκάτος, ο Μαντέλης, ο Κουσκουτάς, η Motorola, η ΕΛΠΕ και όλα αυτά. Οι τραπεζίτες ξαφνικά τους ήρθε έτσι λόξα και άρχισε να δίνουν αθρώα δανειοδότηση στα ΜΜΕ και στα κόμματα χωρίς κανένα έλεγχο? Ή θέλετε να βρούμε και τον υπουργό, να τον φέρουμε εδώ υπόδειγμα για να πει ο Τάδε ή ο Δίνα υπουργός έδωσε την εντολή? Εδώ ακόμα και στα δικαστήρια, τα ποινικά δικαστήρια έχουν το δικαίωμα βάσει της ηθικής απόδειξης να κρίνουν, και δεν υπάρχουν ακόμα αποδεικτικά στοιχεία από το σύνολο της υπόθεσης. Τρελοί είμαστε ή φαντασιόπληκτοι εδώ μέσα να μας πείτε αν υπήρξε διαπλοκή ή όχι και βγήκατε στα παράθυρα και στα κλαρί το Σαββατοκύριακο να μας πείτε αν υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα? Δώστε απαντήσεις για αυτά τα γεγονότα. Δώστε τώρα απαντήσεις. Πέστε μας τι έγιναν για όλο αυτό που σας είπαμε. Τι έχετε να πείτε για την απόφαση του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου? Ο Πορυτά συγκεκριμένα, αμετάκλητα λένε ότι δανειοδοτήθηκαν οι ταμείες των κομμάτων σας. Και πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Και μαζί με αυτό που πήγαν τα 401 εκατομμύρια που οφείλετε, που σας είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Βγείτε και πέστε με θάρρος και ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Εμείς αναγνωρίζουμε τα χρέη μας. Και θέλουμε μια πίστοση 10-15 ετών. Δεσμευτείτε όμως ότι τα επιστρέψετε. Δεν μπορεί να αξιώνετε από τον τελευταίο Έλληνα να επιστρέψει τα 5 ή τα 10.000 και τα δικά σας εκατοντάδες εκατομμύρια να είναι δανεικά και αγύριστα. Πρέπει να δεσμευτείτε. Αλλιώς αυτή η κατάρα θα σας κυνηγάει ονείως και τυμπανείως. Και να ξέρετε, αυτή η κοιλίδα, η δική σας για τα χρέη σας, δεν θα τη μεταφέρετε ως κοιλίδα στο κοινωνικό σώμα και σώμα του ελληνικού λαού. Και αυτό πρέπει να το πάρετε απόφαση μια ή καλή. Και αν θέλετε να σας πω αν υπήρξε διαπλοκή στην Ελλάδα, κάντε ένα κόπο να διαβάσετε τα πρακτικά. Διαβάστε την κατάθεση του Αλαφούζου, διαβάστε την κατάθεση του Κουρτάκη, διαβάστε την κατάθεση του Κουρί που επιβιώνει τους δύο προηγούμενους, όπου έλεγε γινόταν χαμός στην Ελλάδα. Ακόμα και τα κυβερνητικά σχήματα λέει γινόταν στα γραφεία των μεγαλοεκδοτών σε αυτή τη χώρα. Και έρχεστε να μου λέτε με θράστος εδώ πέρα που δεν υπήρξε διαπλοκή σε αυτή τη χώρα. Τουλάχιστον παραδεχτείτε ένα γεγονός. Δεν σας λέω για τα επιμέρους. Σοβαρολογείτε, απευθύνεστε στον ελληνικό λαό και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη και ισχυρίζεται με σοβαρότητα ότι δεν υπήρχε διαπλοκή στη χώρα.
Αυτά τα φαινόμενα που ζούμε τι είναι, τι σύμπτωμα είναι, ποια κατάσταση, ποια παθογένεια. Δώστε όποια ερμηνεία θέλετε στο πάρτι και τη φούσκα που ανέφεραν εδώ οι υπάλληλοι της Τράπεζας Ελλάδος. Ένα όμως δεν έχει δικαίωμα. Να διαστρεβλώνετε ακόμα και τις κατάθεσεις των μαρτύρων που μίλησαν εφθαρσώς, ευθέως, ξεκάθαρα, χωρίς καμία αμφισβήτηση και αμφιβολία. Υπήρξε διαπλοκή σε αυτή τη χώρα. Και όλα αυτά που ζούμε και οι δανειοδοτήσεις χωρίς εξασφαλίσεις και εγγύσεις και κατά παράβαση των πιστωτικών κανόνων και κατά παράβαση των πάντων, θα έλεγα εγώ. Των πάντων. Ήταν ακριβώς αποτέλεσμα διαπλοκής πολιτικού συστήματος, τραπεζικού συστήματος και μουμουέ. Και τελικά τι καταφέρατε? Τρία πράγματα καταφέρατε να το έχετε για ιστορική μνήμη, στην ιστορία να συνοδεύει. Πρώτον, να άρετε τις ευθύνες των υπευθύνων των κομμάτων με εκείνη την κατάπτυστη τροπολογία του άρθρου 78 του νόμου 41-46. Κύριε Πρόεδρε, να θυμάμαι καλά. Χριστομάνης. 41-46. Το 13. Χριστομάνης, Χριστογιάννης, Τσουμάνης, Σταμενίτης. Ούτε η μάνα τους δεν τους ξέρει πλέον μετά την τροπολογία αυτή. Ήρθε η νέμιση, η καταδίκη από τον ίδιο τον ελληνικό λαό για αυτή την κατάπτυστη τροπολογία. Αυτό δεν είναι συνέπεια διαπλοκής, τι είναι? Η εμψυχρό παρέμβαση του πολιτικού συστήματος στην απόθεση δικαιοσύνης. Και ήρατε την ασυλία των τραπεζικών στελεχών και αυτό συμπαρέσυρε και την ασυλία των υπευθύνων των κομμάτων σας. Δεν γλιτώνετε όμως από όλες τις συνέπειες. Ήδη από το Πασόκο υπεύθυνος παραπέμπει την κακούργια με τον κύριο Ψεχάρη. Ξέρετε, η νέμιση μπορεί να αργεί. Κάποια στιγμή όμως έρχεται. Γιατί είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Και από αυτό δεν θα γλιτώσετε.